Φιλαράκια μου, χρόνια πολλά, ανήμερα Χριστουγέννων. Και σήμερα είχα τη φανταστική ιδέα με την προτροπή του γαμπρού μου, του Μάρκο του Μπότσαρη. Του. Ποιο Μάρκο Μπότσαρη, ρε. Και ο γαμπρός μου, ο Ανδρέας ο Μπότσαρης, μου έδωσε μια φανταστική ιδέα να κάνουμε για εσάς ένα βίντεο preparation ενός eggnog. Σωστά το λέω. Eggnog. Ενός eggnog. Ένα παραδοσιακό ποτό, ζωγινιάτικο ποτό, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Οπότε, Ανδρέα, για έλα εδώ, αδερφέ μου, να μας δείξεις τι θα παίξουμε σήμερα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα λαχταριστό κοκτέιλ με αμερικάνικο whisky, ρούμι, spice rum. Θέλουμε μπαχαρένιο χαρακτήρα. Λατρεύουμε ρούμι. Εννοείται. Κυρίως μπέρμπον όμως. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 6 αυγά. 480 ml αμερικάνικο whisky, 120 ml spice rum, 170 γραμμάρια ζάχαρη και αρκετό να πούμε μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο βέβαια. Ωραία. Και κατσαρόλες και όλα αυτά τα σχετικά. Και φυσικά μια πανσιέρα, εάν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σκεύος μεγάλων ώστε να μπορούμε να αναμίξουμε όλα τα υλικά. Μάλιστα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Χωρίζουμε τον κρόκο από το ασπράδι, γιατί θα πρέπει να τα ανακατέψουμε ξεχωριστά. Και αυτό δεν είναι κάτι που φτιάχνουν και στα σπίτια τους στην Αμερική. Κυρίως το κάνουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Α, και το απολαμβάνουν οικογενειακά, ναι. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να χτυπάμε τον κρόκο, μέχρι να πάρει αυτό το χρώμα και την υφή που θέλουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη, αυτό θα πάρει λίγη ώρα. Οπότε μάλλον ο Γιάννης θα το κάνει fast forward αυτό. Έλα. Τι είναι, κάνω εγώ. Σφίξε. Κουραστικές με κάτι. Έλα, πάμε με βάρδιες. Τι κάνει μα. Παχύρευστο και αρκετά ξανθό το μείγμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε ένα λίτρο γάλα. Για την ακρίβεια είναι 980 κάπου εκεί. Και 400 περίπου 70 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Και για πόσα άτομα φτιάχνουμε τώρα εμείς αυτή την αναλογία? Θα σου πω. Για 1300 άτομα. Φτιάχνουμε τουλάχιστον για 20 άτομα. Εντάξει. Κάπου εδώ θα ρίξουμε τριμμένο μοσχοκάριδο. Θα το σημείο για να το ανακατέψουμε. Και συνέχεια το αλκοόλ. Είπαμε περίπου 480 γραμμάρια μπέρμπον και 120 γραμμάρια spice rum. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη μαρέγκα. Θα το αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη. Και τώρα από όλα έχουμε βρει ότι είχαμε στο σπίτι, έτσι αντιλαμβάνεστε. Η μαρέγκα θέλει ακόμη περισσότερη δουλειά για το χτύπημα. Άντε. Δυστυχώς. Αλλά το κάνουμε παραδοσιακά. Λοιπόν, σιγά σιγά πάλι ρίχνουμε τη ζάχαρη. 2000 years later. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Α, εξαιρετική μαρέγκα, ε. Και τώρα θα βάλουμε τη μισή ποσότητα μέσα στο έκνο για να κρατήσουμε λίγο για αργότερα. Εξαιρετική, ε. Αφρός. Και δεν θέλουμε να τη διαλύσουμε, να σπάσουμε το σώμα. Θα την ανακατέψουμε σιγά σιγά. Την είναι δωρά, μοσχοκάριδο. Λίγο μοσχοκάριδο ακόμα, ναι. Ναι. Με τρίφτη ή με μαχαίρι, ό,τι έχει ο καθένας. Έτοιμο. Είναι έτοιμο, ναι. Έλα ρε φίλε, πολύ γρήγορο. Και σερβίρουμε σε κούπα από τσάι ή από πανσιέρας. Στην υγεία σας, καλά Χριστούγεννα. Στην υγεία σας, εις υγεία. Εξαιρετικό, έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι κάτι φοβερό και εύκολο σχετικά, αν έχετε μπράτσα που μπορείτε να κάνετε για τα Χριστούγεννα, για τους δικούς σας. Και κάτι πρωτότυπο, έτσι, αν μη τι άλλο, για εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον. Cheers. Καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε.